Πλήρως απαλλακτική για τον Νίκο Παπά, κυρίες και κύριοι, ήταν η πρόταση της εισαγγελέως στο ειδικό δικαστήριο σχετικά με τις τηλεοπτικές άδειες. Η Όλγα Σμυρλή τόνισε ότι δεν προκύπτει παράβαση καθήκοντος, ενώ πρότεινε να μην ληφθούν υπόψη και τα SMS που παρουσίασε η πλευρά του Χρήστου Καλογρίτσα. Η ίδια ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Νίκος Παπάς θα μπορούσε να ευνοήσει κάποιον υποψήφιο με καλύτερους όρους, αλλά ότι δεν το έκανε. Η εισαγγελέα σημείωσε ότι η εταιρεία Ιωάννης Βλαδίμηρος Καλογρίτσας είχε την ίδια και ισότιμη αντιμετώπιση με όλους τους άλλους υποψηφίους. Η τη κατέστη πασίδηλο ότι η παρούσα υπόθεση ήταν και είναι μια προσπάθεια των πολιτικών μου αντιπάλων να πλήξουν εμένα προσωπικά καθώς και το κόμμα στο οποίο ανήκω. Η θέση μου αυτή έχει εμφαντικά επιβεβαιωθεί, δήλωσε από την πλευρά του ο πρώην υπουργός με γραπτή του δήλωση, την οποία και ανέγνωσαν στο ειδικό δικαστήριο οι συνήγοροι του. Καλησπερίζω λοιπόν εδώ στο στούντιο τον δικηγόρο του Νίκου Παπά, τον κύριο Γιάννη Ματζουράνη. Κύριε Ματζουράνη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μεγκόνη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, να μπούμε έτσι γλυκά στην κουβέντα. Ένα πρώτο σχόλιο για την εισαγγελική πρόταση, λοιπόν. Σήμερα ήταν μια καλή μέρα για μας. Είχαμε μια εισαγγελική πρόταση, η οποία εκτός του ότι ήταν απαλλακτική απολύτως και σε όλα τα σημεία για τον κύριο Παπά, ήταν και πάρα πολύ εμπεριστατωμένη. Ήταν μια πρόταση με ειδική αιτιολόγηση κάθε θέση της κυρίας εισαγγελέως. Δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω, δεν άφησε τίποτα ανεξέλεγκτο και πραγματικά αποδόμησε, ή για να είμαι πιο ακριβής, κονιορτοποίησε πλήρως όλες τις κατηγορίες σε βάρος του κυρίου Παπά. Και αυτό, ξέρετε, μπορεί να ακούγεται σε εσάς ότι είναι σύνηθες. Δεν είναι σύνηθες στη δικαστηριακή πράξη. Επειδή τα δικαστήρια είναι φορτωμένα με πάρα πολλές υποθέσεις και οι εισαγγελείς επίσης με πάρα πολλές εισαγγελικές προτάσεις, δεν έχουν την ευκαιρία όλοι οι εισαγγελείς να αναπτύξουν με λεπτομέρειες τις θέσεις τους. Αυτό βέβαια δεν είναι ένα δικαστήριο. Δεν από τα πολλά εδώ όμως, εδώ ειδικό δικαστήριο. Και είναι άξιο επένου ότι η κυρία Σμυρλή, η εισαγγελέα του ειδικού δικαστηρίου, είναι εισαγγελέα και στο άλλο δικαστήριο. Ναι. Την Τετάρτη, τη Δευτέρα, θα κάνει πρόταση για την υπόθεση κυρίας Τουλουπάκη και κυρίου Παπαγγελόπουλου. Ναι. Δηλαδή είναι φορτωμένη από την. Άρα μιλάμε για χιλιάδες σελίδες δικογραφίας. Χιλιάδες σελίδες και η μία και η άλλη. Ναι, ναι, ναι. Από την έκταση και το βάθος και την λεπτομεριακή αιτιολόγηση κάθε της πρότασης, δείχνει ότι έχει δουλέψει πάρα πολλές μέρες πάνω στο υλικό της δικογραφίας. Και αυτό είναι όχι μόνον θετικό, αλλά είναι προς έπαινον. Και δεν το λέω επειδή η πρόταση είναι υπέρ του πελάτη μου, το λέω γενικά. Κύριε Ματζουράνη, πριν που έτσι λίγο παρακολουθούσα τα ρεπορτάζ για να ενημερωθώ για την κουβέντα μας, είδα ότι υπήρξε μια διακοπή της εισαγγελέως από την πρόεδρο της έδρας, ναι, η οποία επί της ουσίας πήγε να τη διορθώσει σε σχέση με τα SMS. Εκτός από την ουσία της υπόθεσης, αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να κάνει αποδεκτά το δικαστήριο τα SMS, τις φωτοτυπίες των SMS, για να είμαι ακριβής, που παρουσίασε ο κύριος Καλογρίτσας, συνηθίζεται στην πρακτική να διακόπτει στην αγόρευσή της την εισαγγελέα η πρόεδρος περίπου για να τη διορθώσει? Είναι ασυνήθιστη αυτή η πρακτική. Ναι. Όχι ότι απαγορεύεται από τον νόμο. Μπορεί η πρόεδρος, αν θεωρήσει ότι και η εισαγγελέας και οι συνήγοροι των διαδίκων είναι εκτός θέματος, να παρέμβει και να επαναφέρει τα πράγματα στην, κατά τη γνώμη της, ορθή τάξη. Ναι. Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η διαφωνία υπήρξε μεταξύ της εισαγγελέως και της κυρίας Προέδρου στο ζήτημα της αποδεικτικής αξιοποίησης, δηλαδή πόσο αξία έχουν ως αποδείξεις τα οικονομηνύματα που έχει προσκομίσει η πλευρά Καλογρίτσα. Η κυρία εισαγγελέας είχε κάνει πρόταση σε προηγούμενη δικάσιμο να αναγνωστούν αυτά τα οικονομηνύματα. Ναι. Η πρότασή της αυτή δεν τη δεσμεύει ως προς την αξιολόγηση της αποδεικτικής τους αξίας. Δηλαδή, μπορεί να αναγνωστούν και μετά η εισαγγελέα να πει ότι αυτά έχουν μηδενική αποδεικτική αξία, ή έχουν ίσονα μικρότερη αποδεικτική αξία, ή έχουν μεγάλη.
Εκεί υπήρξε η διαφωνία και μάλιστα εκεί παρενέβην και εγώ ως συνήγορος του κυρίου Παπά και επεσήμανα στην κυρία Πρόεδρο ότι η απόφαση του δικαστηρίου να αναγνωστούν τα οικονομηνύματα είναι παρεμπίπτουσα απόφαση. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι μία απόφαση που διευκολύνει την κύρια δίκη και αυτή η απόφαση ανακαλείται από το δικαστήριο οποτεδήποτε. Δηλαδή δεν σημαίνει επειδή πήρε την απόφαση να αναγνωστούν και ότι έχουν αποδεικτική αξία το δικαστήριο σε προηγούμενη συνεδρίασή του και μάλιστα ομόφωνα ότι αποκλείεται να πάρει άλλη απόφαση και να αλλάξει, να την καταργήσει. Επειδή για μας τους μη ειδικούς αυτά ακούγονται κάπως μπερδεμένα, εν τέλει έχει ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία, τα κανονικά φίλτρα για να θεωρηθούν επαρκή τεκμήρια, για να θεωρηθούν γνήσια? Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, τα συγκεκριμένα οικονομηνύματα. Καταρχάς θα σας πω ότι η πλευρά Παπά προσβάλαμε τα οικονομηνύματα ως πλαστά. Ναι. Ως πλαστά. Τεκμέρετε, πώς δεν τεκμέρετε αυτό? Πώς το προσκομίσαμε και πραγματογνωμοσύνη ειδικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι τι λένε? Ότι ένα οικονομήνυμα που το παραδίδει κάποιος σε μία φωτοτυπία και μάλιστα φωτοτυπία η οποία έχει βγει πολλαπλώς, δηλαδή είναι φωτοτυπία της φωτοτυπίας ο φωτοτυπία, δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι ταυτόσιμο το κείμενο της φωτοτυπίας με το οικονομήνυμα στο κινητό παρά μόνον εάν συγκριθεί με το κινητό. Και συνήθως σε όλες τις υποθέσεις, και έχουμε πάρα πολλές υποθέσεις ποινικές όπου χρησιμοποιούνται τα οικονομηνύματα, τότε τι κάνουν τα δικαστήρια? Ζητούν από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να επιβεβαιώσουν ότι η προσκομιστή στα φωτοτυπία, γιατί το οικονομήνυμα προσκομίζεται σε φωτοτυπία στο δικαστήριο, αντιστοιχεί στο οικονομήνυμα στο κινητό. Αυτό μόνον οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ή εάν υπάρξει ειδική πραγματογνωμοσύνη από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας ή τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, όπου θα προσκομίσει ο κύριος Καλογρίσας στο κινητό του και θα διαπιστωθεί εάν αυτά τα οποία έχει φέρει ως φωτοτυπίες αντιστοιχούν στα οικονομηνύματα του κινητού του. Αυτό δεν το δέχθηκε ο κύριος Καλογρίτσας, ούτε το δικαστήριο. Ο κύριος Καλογρίτσας πρότεινε, μάλλον η υπεράσπιση του, να προσκομιστεί το κινητό του κυρίου Καλογρίτσα, να είναι παρόν ο κύριος Καλογρίτσας, να αποσυρθούν σε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο οι δικαστές. Συνηθίζεται αυτό? Αυτό είναι αδιανόητο. Είναι αντιδικονομικό, δηλαδή, είναι αδιανόητο. Να μην υπάρξει η βούλα του παρόχου κινητής τηλεφωνίας. Όχι μόνο η βούλα του παρόχου. Να μην υπάρχουμε και εμείς οι υπερασπιστές του κυρίου Παπά, να είναι κάτι σαν ιδιωτικό. Αυτό δεν είναι ιδιωτικό θέμα, είναι θέμα απόδειξης, αποδεικτικού μέσου και θα πρέπει να τεθεί στη διάθεση όλων των μερών της δίκης. Κύριε Ματζοράνη, με συγχωρείτε, από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχει περάσει από το φίλτρο του παρόχου κινητής τηλεφωνίας, που από ό,τι λέτε είναι το μόνο δικαστηριακά και νομικά αποδεκτό. Ή αν πας στο κινητό και τα συγκρίνεις. Ναι, παρουσία όλων όμως, παρουσία και όχι όλων, στο καφενείο δίπλα όχι, από το δικαστήριο. Και όχι εμού, εσούς, ειδικών, του ηλεκτρονικού εγκλήματος ή της εγκληματολογικών ερευνών. Ερώτηση λοιπόν αφελούς. Πώς είναι δυνατόν για ένα δικαστήριο, που τέλος πάντων είναι ειδικό δικαστήριο, ένας πρώην υπουργός δικάζεται, ένα θέμα το οποίο θα αποτελέσει θέμα μείζωνος αντιπαράθεσης, ήδη η κυβέρνηση το έχει κάνει σημαία της, πώς είναι δυνατόν να μην τηρείται η στοιχειώδης διαδικασία? Προσέξτε, αυτό έπρεπε να έχει γίνει από την ανάκριση. Δεν έγινε. Δεν έγινε τώρα. Δεν έγινε στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Ούτε μπορεί να γίνει τώρα. Και αυτό η εισαγγελέας γι' αυτό το λόγο πρότεινε ότι αυτά έχουν μηδενική αποδεικτική αξία. Αλλά δεν έμεινε σε αυτό. Λέει ας υποθέσουμε ότι είναι γνήσια και παίρνει ένα-ένα από αυτά τα οικονομηνύματα, τα συγκρίνει με άλλα αποδεικτικά στοιχεία και αποφαίνεται ότι δεν έχουν αποδεικτική αξία και δεν λένε την αλήθεια. Σε αυτή τη στιγμή της εισαγγελικής πρότασης, της αγόρευσης της κυρίας Αγγελέως, παρενέβη η πρόεδρος και είπε ότι έχουμε ήδη πάρει απόφαση και πράγματι, αλλά σας είπα ότι η απόφαση αυτή είναι να αναγνωστούν, η απόφαση αυτή είναι παρεμπίπτουσα και αλλάζει, αλλά και πάλι άλλο είναι η ανάγνωση και άλλο είναι η εκτίμηση και η αξιολόγηση.
της γνησιότητας και αντέτεινε, του περιεχομένου. Και αντέτεινε η εισαγγελέας ότι έπειτα από 40 χρόνια στα δικαστήρια γνωρίζει καλά τη διαδικασία. Βεβαίως. Ήταν μια αντιπαράθεση στα όρια της ευπρέπειας, αλλά οξία, μεταξύ της κυρίας εισαγγελέως και της Προέδρου, μια διαφωνία που είναι συνηθισμένη στα δικαστήρια. Έτσι, απλά ήταν ασυνήθιστη η διακοπή της κυρίας εισαγγελέως από την Πρόεδρο στη διάρκεια της αγόρευσής της. Μάλιστα. Κύριε Ματζουράνη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.